στο Τηλέραμα και στον Βασίλη Αντριτσάνο έδωσε συνέντευξη, ο οποίος μίλησε για τη νέα σεζόν του J2US, αλλά αποσαφήνισε και τον λόγο που δεν συμμετέχει η Ελένη Τσολάκη. Ήταν δύσκολο να βρεθούν οι διαγωνιζόμενοι. Το δύσκολο ήταν η τελική επιλογή, γιατί συζητήσεις και επαφές έγιναν με πάρα πολλούς και πολύ αγαπημένους και δικούς μου και του κοινού, καλλιτέχνες και προσωπικότητες. Θα μπορούσαμε να έχουμε 30 ζευγάρια και έπρεπε να επιλέξουμε 14, αυτό ήταν το δύσκολο. Δεχτήκατε πιέσεις από άτομα που έχουν μείνει εκτός χώρου να τους συμπεριλάβετε στο σόου. Πιέσεις δεν είναι η σωστή λέξη, πολλοί σελεμπριτές μας εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν και δεν είναι καθόλου άνθρωποι που έχουν μείνει εκτός χώρου, είναι όλοι εντός χώρου και ήταν ενθουσιασμένοι με την προοπτική να είναι στο Just με όσους δεν προχωρήσαμε φέτος, άλλωστε μπορεί να προχωρήσουμε στην επόμενη σεζόν. Με την Ελένη Τσολάκη τι έγινε και έμεινε εκτός. Την Ελένη συζητήσαμε, όπως και με πολλούς άλλους που τελικά δεν θα δείτε φέτος, δεν ήταν πολύ έτοιμοι φωνητικά και ο τραγουδιστής, Ηλίας Βρετός που είχαμε συζητήσει για ζευγάρι της είχε ήδη ξεκινήσει πρόβες με άλλη συμμετέχουσα. Facebook, Twitter.